κάνει το εξής. Τους ανεξάρτητους Έλληνες απευθυνθείτε. Εμείς έχουμε κάνει το εξής, διότι το κρίσιμο στη χώρα δεν είναι μόνο οι άμεσες που είπατε κι εσείς υποχρεώσεις της απέναντι στους εταίρους της, ούτε το να κυβερνηθεί το βασικό ερώτημα για τη χώρα είναι να αποκτήσει μια βιώσιμη στρατηγική. Και με αυτήν την έννοια εμείς θέλουμε σε κάποια πολύ βασικά πράγματα και λίγα, αλλά που τα θεωρούμε κομβικά για μια άλλη πορεία, να στηριχτεί και από άλλες δυνάμεις. Δεν έχουμε κάποια αντίρρηση σε αυτό. Πιθανότητα μεγάλου συνασπισμού υπάρχει, κύριε Καρίτζη. Τώρα, πώς μπορώ να σας πω ναι ή όχι. Ξέρετε σε ποια προοπτική το λέω. Στην προοπτική ακυβερνησίας. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να κυβερνηθεί η χώρα με τον τρόπο που θέλετε εσείς. Υπάρχει πιθανότητα να πάμε εκεί ή θα πάτε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, όπως το έκανε και πριν και θα συνεχίσει να το κάνει, να υπάρξει ευρύτατη συνένεση σε πέντε όμως βασικά πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν μια βιώσιμη στρατηγική για τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήταν αυτός ο σκοπός η διακυβέρνηση. Με βάση το πρόγραμμα. Προσέξτε, ναι. Εάν για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο σκοπός η διακυβέρνηση, και μπήκε στην κυβέρνηση του 12. Ωραία. Ναι. Και μπορεί και αύριο να θα συζητηθεί, όπως λέτε κι εσείς. Εμείς ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία και παρόλα αυτά θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν θα δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει, δηλαδή δεν παίρνει αυτή την εντολή από τον Νικολάο, να μπει σε ένα συμβιβασμό πολιτικής προγραμματικής συμφωνίας για μια κυβέρνηση, η οποία δεν έχει μια βιώσιμη εναλλακτική. Ολοκληρώνεται γιατί πρέπει να κλείσουν. Να πω επίσης ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι πολύ καλό, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα και έχουμε εκλογές 25 μέρες. Με τον έναν τον άλλο τρόπο, το πρόγραμμά του είναι τα μνημόνια και η πολιτική λιτότητα της κυρίας Μέρκελ. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα και άλλα κόμματα. Στην Δημοκρατία δεν ξέρω αν για την Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια εκδήλωση το επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε διαρκές συνέδριο το Σαββατοκύριακο για να παρουσιάσουμε το εκλογικό μας πρόγραμμα. Ελπίζω και η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να καταθέσει ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Εκτός και αν και το δικό σας πρόγραμμα είναι η αδιέξοδη πολιτική που ακολουθάτε πέντε χρόνια, ενώ διαφωνούσατε τα πρώτα δυόμιση. Εγώ από επαγγελματική διαστροφή, ξέρετε, δεν μ' αρέσουν οι αφηρημένες έννοιες. Θέλω πράγματα συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι ήταν κάποιο σωσία του κυρίου Τσίπρα αυτό ο οποίο έβγαινε.